Άντρη Δανίλ, Ατζέντα. Active 107,4 και 102,5. Πάμε να φιλοξενήσουμε το Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο. Καλό σας μεσημέρι, πανιερώτατε. Μας ακούτε, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Τι κρατάτε από τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο? Δεν σας ακούω, συγγνώμη, ξαναπέστε. Τι θέλετε να θυμάστε, τι κρατάτε από τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο? Ναι. Τον έζησα 9 ολόκληρη ζωή. Ναι. Είμαστε τώρα 27 χρόνια μαζί και 3 προηγουμένως που ήμουν στη Σύνοδος Γραμματέας και τον έχω μάθει για καλά. Μια μέρα όταν συναναστρέφεσαι με κάποιον ή ένα μήνα μπορεί να προσποιηθεί μπροστά σου. Ενώ όταν έχεις καθημερινή επαφή μαζί του, δείχνει τον εαυτό του. Δεν υπάρχουν φίλτρα. Ακριβώς. Ήταν ένας άδολος άνθρωπος, ο οποίος όμως χρειαζόταν πολύ προσοχή για να ανακαλύψει το βάθος του. Εξωτερικά νόμιζες ότι είναι ένας κοινός άνθρωπος ο οποίος συμπεριφέρεται όπως τους άλλους. Είχε βάθος ανθρωπιάς, βάθος προβληματισμών, είχε την λεγόμενη σοφία, αντί την γνώση, αντί τα πτυχία, αντί την πληροφόρηση που έχουν πολλοί άνθρωποι. Να. Είναι αυτό που διακρίνει τη σοφία των ανθρώπων από τα πτυχία τα πολλά που μπορεί να έχουν και να μην τους ωφελούν σε τίποτα. Είχε ένα πτυχίο θεολογικής σχολής και όμως άξιζε πολύ περισσότερα από πολλά δοκτορά. Θύμωνε και με ποιους? Τι θα ήταν αυτό που τον θύμωνε? Υποκρισία ήταν εκείνο το οποίο δεν ανεχόταν. Εάν ο άλλος έδειχνε τον καθαρόν εαυτόν του όπως και εκείνος ήθελε, έβρισκε τη συμπάθειά του, έστω και αν ήταν αντίθετος με εκείνον. Σεβόταν και την αντίθετη γνώμη. Ναι. Πολλές φορές καταρχάς μπορούσαμε να διαφωνήσουμε και όμως ύστερα συζητούσαμε και φτάναμε σε μια κοινή απόφαση. Μάλιστα. Τι τον λύγησε? Εκείνες οι τομές που έφερε στην Εκκλησία της Κύπρου, ναι, θα αφήσουν το όνομα του για πολλούς αιώνες. Στην ιστορία. Από τον 12ο αιώνα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν είχαμε σύνοδον αυτοκεφάλου Εκκλησίας, πέρασαν τόσοι προκαθήμενοι και δεν τόλμησε κανένας να την επαναφέρει και την έκαμε ο ίδιος ο Μακάριος. Ο Χρυσόστομος. Ναι. Ακόμα και ο Μακάριος, απορροφημένος βέβαια εκείνος από το εθνικό θέμα, δεν έδωσε αυτήν τη σημασία που έπρεπε. Ενώ ο Αρχιεπίσκοπος ο Χρυσόστομος δεύτερος από την πρώτη στιγμή αποκατέστησε αυτήν την σύνοδο. Και το ξεκίνησαν πριν ακόμα, όταν ήταν Μητροπολίτης, έλεγε στη Σύνοδο ότι πρέπει να φέρουμε αυτόν το πράγμα στην Σύνοδο μας και έδωσε το παράδειγμα ιδρύοντας εκείνο στην Επισκοπή Ναυστινόης. Δεν τον ακολούθησαν, γιατί το υλοποίησε όμως όταν έφτασε στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο. Ήταν και η μέρημνα του, η κοινωνική μέρημνα, για τους φτωχούς, τους φοιτητές. Ποιος έκτισε ένα άλλος φοιτητική νεστία? Να επιχορηγεί η ίδια η Αρχιεπισκοπή ενίκια, ρεύματα, νερά, ίντερνετ για τους φοιτητές τους άπορους? Ποιος εμερίμνησε για τον κλήρον σε οποιοδήποτε χωριουδάκι και αν βρισκόταν και αν βρίσκεται, που δεν έχει τη δυνατότητα να τον πληρώνει? Ποιος εμερίμνησε για να υπάρξει θεολογική σχολή στην Κύπρο ώστε να υπάρχουν οι δυνατότητες θεολογικών συζητήσεων, να γίνει πόλος έλξος αυτών των συζητήσεων ανάμεσα στον κλήρων και τον λαό? Ναι. Ήταν μια πολυδιάστατη προσωπικότητα και πολυδιάστατον το έργο του. Η θέση του στο εθνικό θέμα. Έντονη πάντα μας έλεγε για κόκκινες γραμμές και μην ξεχνάτε να αντιστέκεστε. Θυμάμαι πολύ καλά τις δηλώσεις του Μακαριστού. Ναι, ναι. Λέω ότι αυτός ηγήθηκε εναντίον του σχεδίου ΑΝΑ, ναι, της πορείας των ανθρώπων. Πρωταγωνίστησε καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Εσείς προσωπικά τι θέλετε να θυμάστε? Εγώ θα θυμόμαι τον άνθρωπο σε όλες τις διαστάσεις. Ναι. Την ανθρωπιά του, την απλότητά του, το ότι αν υπήρχαν κάποιες δυσκολίες τις κρατούσε για τον εαυτό του, ενώ για τους γύρω του δεν άφηνε την κατάσταση να εκτραπεί.
ήταν κάτι το οποίο είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Είχε επιθυμίες τις τελευταίες μέρες? Η επιθυμία του ήταν να συνεχιστεί το έργο του. Ναι. Θα δώσετε μάχη γι' αυτό? Πάντα μεριμνούσε και για τους φοιτητές, και έλεγε ότι θα έκτιζε και στην αρχιεπισκοπική περιφέρεια, στην Λευκοσία φοιτητικές εστίες. Δρομολογήθηκε αυτό, ναι. Ότι θα έκαμε και σχολεία, ξεκίνησε ήδη από τα νεοπιαγωγεία και να προχωρήσει. Και τον ανησυχούσε η πορεία του εθνικού μας θέματος. Έλεγε ότι πρέπει να σταθούμε, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε ο ελληνισμός να μείνει σε αυτόν τον χώρο, σε αυτήν την έπαλξη που βρίσκεται εδώ και 3.500 χρόνια. Έχει αρχίσει η διαδικασία για την επόμενη μέρα, πανιερώτατε. Νομίζω, όσο ακόμα είναι άταφος ο Αρχιεπίσκοπος, θα σεβούσαμε αν αρχίσαμε να μιλούμε για εκλογές. Μα είναι ήδη... Από τη Δευτέρα που θα συνέρθει σύνοδος, ναι, θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε. Τι θα βρίσκεται στην ατζέντα της Δευτέρας, τι ακριβώς? Θα είναι ακριβώς η διαδικασία των εκλογών. Θέλετε να μας θυμίσετε λίγο πώς? Μα αφού λέω ότι δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Ναι. Ναι. Από τη Δευτέρα και μετά. Είναι μια σέβεια νομίζω τώρα. Εντάξει, θα ρωτήσω μόνο για τις διεθνείς παρεμβάσεις. Όντως είναι στο επίκεντρο. Υπάρχει διεθνής επιρροή για την ανάδειξη του νέου Αρχιεπισκόπου Κύπρου? Δεν νομίζω. Όχι. Δεν το ξέρω, δεν το αντιλήφθηκα και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να εκδηλωθεί και να γίνει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Άντρη Δανίλ, Ατζέντα, Active, 107,4 και 102,5.